ξεκινήσαμε να περπατάμε και βλέπουμε παραλίες και σκάφη. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε την Προβλήτα, όπου έχουν έρθει και κάποια σκάφη για να κάνουν tour, φαντάζομαι, τους ανθρώπους που έρχονται από Αγιάναπα. Και στο βάθος βλέπουμε και water sports, βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν, πώς το λένε αυτό, το parasailing. Ναι, ναι, ακριβώς, parasailing που είναι με το αλεξίπτωτο. Έχει και μπανάνες, έχει stand-up paddle, έχει πολλά water sports εδώ βλέπω στο βάθος. Εδώ είχε και το box. Αυτό το κλασικό. Παντού οι άνθρωποι θέλουν εδώ, οι τουρίστες, να παίζουν αυτό το, την μπουνιά, τέλος πάντων, που μετράει. Το κάναμε και εμείς χθες το βράδυ, ήταν πολύ αστείο. Δεν το είχα κάνει από τότε που ήμουν μικρός. Εγώ ποτέ. Ναι, πολύ αστείο. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε λοιπόν τα water sports. Ξεκινάει μια οργανωμένη παραλία μπροστά μας. Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Sunrise Beach, η ακτή της Ανατολής. Θα το επιβεβαιώσω βέβαια τώρα, γιατί στην αρχή ονομάζεται Sunrise Beach, αλλά μετά αλλάζει όνομα για να το επαληθεύσω κιόλας. Λοιπόν, όντως λέγεται, όπα, θα πέσουμε. Όντως λέγεται Sunrise Beach, αλλά στη συνέχεια αλλάζει το όνομα και λέγεται Βρυσιάνα. Πιο κάτω, ή τέλος πάντων θεωρείται δεύτερη παραλία. Θα φτάσουμε εμείς λίγο με τα πόδια και θα το δούμε. Ωραίο νεράκι, Πολύ ωραίο φαίνεται. Εδώ φημίζεται ο Πρωταράς για τους ανθρώπους που έρχονται να κάνουν διακοπές, να κάνουν τα μπάνια τους. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς Άγγλους φυσικά στην Κύπρο, τουρίστες. Και ειδικά εδώ, στην Αγιάναπα. Στην Αγιάναπα. Ακόμα δεν ξέρουμε για τον Πρωταρά, αλλά υποθέτω πως ναι, γιατί είναι και πολύ κοντά μεταξύ τους αυτά τα δύο. 15 εδώ λεπτά. Έχει... Ναι, φτάσαμε πολύ γρήγορα και με τη γουρούνα. Εδώ έχει boat trips. Παντού θα δείτε δηλαδή ότι έχει paragliding, water sports, tour με βάρκες. Κόσμο βέβαια εδώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ μέχρι τώρα στην Κύπρο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βλέπω τους περισσότερους ανθρώπους που έχω δει σε παραλία και σε μέρος, σε τοποθεσία. Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που φτάσαμε στην Κύπρο, θα έλεγα ότι είναι το νούμερο ένα σε επισκεψιμότητα μέρος που έχω συναντήσει. Ναι, τι είναι αυτό, τόσος κόσμος μέσα στη θάλασσα. Ναι, λες να είναι τόσο ωραίο νερό. Ξενοδοχεία παντού κατά μήκος της ακτής. Βλέπουμε 1, 2, 3, 4. Ανά τετράγωνο έχουμε και άλλο ξενοδοχείο. Έχουμε 1, 2, 3, 5 σειρές από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Πανικός, έτσι. Εδώ βρήκαμε και ένα ψύκτη, μάλλον ήταν κάτι σαν ψύκτης, κάτι σαν water fountain τέλος πάντων που λειτουργούσε κάποτε, αλλά δεν λειτουργεί πλέον. Αλλά έχουμε τουαλέτες, πολύ βασικό, πολύ χρήσιμο να υπάρχουν εκεί που υπάρχει τόσος κόσμος που κάνει διακοπές, να υπάρχουν και δημόσιες τουαλέτες. Εδώ θα δούμε και κάποιες από τις τιμές. Κρεβατάκι 2,5 ευρώ, ομπρέλα 2,5 ευρώ. Μια χαρά. Έχουμε και ντουζιέρες. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ξεπληθεί από τη θάλασσα εδώ. Από ό,τι βλέπουμε εδώ στην πινακίδα απαγορεύεται ο σκύλος, η μπάλα, τα φαγητά. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω, να κουβαλάς πράγματα. Α, οι πολιτές μάλλον είναι. Οι πολιτές της παραλίας. Οι πολιτές, το να... Τι είναι αυτό, λουλούδι. Φυτεύεις. Να πουλάς λουλούδια μήπως. Το να... Καπνίζεις ή να πετάς σιγάρο κάτω. Δεν είμαι σίγουρος. Και αυτό εδώ είναι, απαγορεύεται τα camper bars. Okay? Το camping, και αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό έχει εξαφανιστεί. Α, η μουσική, το ηχείο, ναι. Το είδα. Και εδώ είναι κάποιες διευκολύνσεις που λέει ότι έχει πρόσβαση για νοπήρους, ότι έχει water sports, έχει ομπρέλες, εξαπλώστρες, ντουζιέρες, τουαλέτες και πρώτες βοήθειες πύργου την επαγωσώστη. Αυτή είναι λοιπόν η Sunrise Beach. Έχουμε στο αριστερό μας χέρι εξαπλώστρες, ομπρέλες, παραλία, water sports. Και στο δεξί μας χέρι έχουμε resorts, ξενοδοχεία και κάποιες καφετέριες που περάσαμε προηγουμένως, παράκια. Πολύ ζωντανά τα πράγματα εδώ και μιλάμε για 12 η ώρα το μεσημέρι. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό συνεχίζεται, επικρατεί αυτή η κατάσταση μέχρι να δύσει ο ήλιος και στη συνέχεια μάλλον οι άνθρωποι βγαίνουν στα βαράκια και στα κλαμπάκια, γιατί έχει και πολύ nightlife εδώ η Αγιάναπα και φαντάζομαι και ο Πρωταράς. Βέβαια αυτό δεν θα μπορέσουμε να το επαληθεύσουμε σήμερα, γιατί την ώρα που οι άνθρωποι θα κάνουν clubbing εμείς θα πετάμε για Σκωτία, για Γλασκόβη. Όπως αυτό και που το πας. Έλατε, εμείς θα αλλάξουμε ωράριο, θα αλλάξουμε κλίμα. Γιατί το βράδυ θα φτάσουμε σε ένα μέρος που θα έχει περίπου 11-10 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε 30 φεύγα. Βέβαια, εγώ δεν ζεσταίναμε για το σχολείο, δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εσένα. Όχι, ουσιαστία. Γενικά είμαστε εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ενώ έχει ζέστη και ήλιο, δεν μπορώ να πω ότι πεθαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμάς μας αρέσει το καλοκαίρι. Είμαστε καλοκαιράκιδες. Είμαστε καλοκαιράκιδες και θα το επιβεβαιώσουμε για 5η συνεχόμενη χρονιά φέτος που θα αποφύγουμε το χειμώνα της Ευρώπης και θα επιστρέψουμε στη Λατινική Αμερική. Το πολυπόθητο καλοκαίρι. Εδώ συναντήσαμε και ένα χώρο που κάνουν μασάζ. Βλέπουμε ότι οι τιμές ξεκινάνε από 10 ευρώ τα 10 λεπτά για μασάζ στα πόδια. Μετά έχουμε 20 λεπτά μασάζ γύρω στα 20 ευρώ. Και 40 λεπτά μασάζ πάμε στα 30-35. Μία ώρα πάμε στα 55 ευρώ. Έχει πολλές επιλογές. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι άνθρωποι εδώ κάνουν μασάζ στις διακοπές τους.
Τι βλέπεις? Ήθελα να δω πώς φαίνεται η επιγραφή. Την είδα προηγουμένως καλύτερα. Αυτό λέγεται Κωνσταντίνος the Great. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Είναι πεντάστερο από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον έχει 5 αστέρια στην επιγραφή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι παραπλανητικό και δεν είναι πεντάστερο. Φαντάζομαι ότι είναι πεντάστερο. Όπως και να έχει, μου έκανε εντύπωση το όνομα. Βλέπουμε ότι έχουν γράψει θύρα 13 πάνω στην πινακίδα.